το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό με την νομική επιτροπή, με τις λύσεις που δίνουμε κτλ. Εγώ λοιπόν όταν έδωσα τη δική μου λύση με νομικό τρόπο για το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει ο Δήμος Καβάλας, πήγα να ζητήσω θέση ή παράτησα την παράταξή μου. Κάλλιστα λοιπόν μπορείς να βοηθήσεις με τον δικό σου τρόπο μέσα από την αντιπολίτευση χωρίς να προδίδεις την παράταξη στην οποία είσαι. Κυρία Ιωσιφίδου, είναι ξεκάθαρο. Κυρία Ιωσιφίδου, τώρα επειδή ακριβώς είστε και μέλος της νομικής επιτροπής που έχει οριστεί και για το πάρκινγκ της Ροδόπης και εσείς και ο κύριος Γραμμένος φυσικά από την παράταξη ανάσα για το Δήμο, τι θα γίνει από εδώ και πέρα, θα συνεχίσετε κανονικά να είστε στην επιτροπή? Λοιπόν, καταρχήν να μεταφέρω το εξής. Τη λύση και τον τρόπο τους τον έχω μεταφέρει μετά από όλες, όχι μόνο τις συναντήσεις που είχαμε, αλλά και την αλληλογραφία που ανταλλάξαμε μεταξύ μας. Ήδη λοιπόν τη λύση την έχουν στο πιάτο τους. Αν αυτοί τώρα δεν μπορέσουν να την υλοποιήσουν που τους τη μετέφερα και στο πιάτο, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Εγώ μπορώ να σας πω ότι αν ήμασταν αυτή τη στιγμή διοίκηση, ήδη θα είχαμε υλοποιήσει την ιδέα αυτή. Και βέβαια, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, η λύση στο πρόβλημα, προσέξτε ποιο πρόβλημα, που ο κύριος Μουριάδης με την προηγούμενη διοίκηση του κύριου Σιμητζή δημιούργησαν, έτσι, για να μην το ξεχνάμε αυτό. Και φυσικά προσέξτε τώρα τι κατάφερε αυτή η κίνηση του κυρίου Μουριάδη. Αυτήν δηλαδή να κλέψει την έδρα στην ουσία από την παράταξή μας, από την ανάσα για το Δήμο. Τι κατάφερε σήμερα, για πείτε μου. Σήμερα λοιπόν ήταν κανονικά να γίνει μια συνάντηση πολιτικών αρχηγών για 5 σοβαρά θέματα του Δήμου μας. 5! Ένα εκ των οποίων ήταν το θέμα του πάρκινγκ Ροδόπη. Ήδη από προχθές, η κυρία Σανάτα μου είχε ανακοινώσει ότι στη σημερινή συνάντηση θα πηγαίναμε αντί για την ίδια, αντί για λογαριασμό της, εγώ με τον κύριο Καλανταρίδη. Γιατί και τα 5 θέματα ήταν θέματα που άλλα είχα ασχοληθεί εγώ, άλλο ο κύριος Καλανταρίδης. Ναι. Τι κατάφερε λοιπόν σήμερα ο κύριος Μουριάδης? Ξέρετε τι κατάφερε. Φυσικά εμείς δεν ήταν δυνατό να πάμε και δεν πήγαμε και θα σκεφτούμε πάρα πολύ αν θα ξαναδεχθούμε πρόσκληση του κυρίου Μουριάδη. Και προσέξτε τι άλλο κατάφερε. Τελικά δεν πήγε καμία άλλη παράταξη. Και όταν λέω καμία άλλη παράταξη, το υπογραμμίζω. Γιατί ακόμα και ο κύριος Παπαδόπουλος που πήγε, όπως πληροφορήθηκα, πήγε, του τάχωσε, για να χρησιμοποιήσω και μία έκφραση που μιλάμε στην καθομιλούμενη, του τάχωσε και έφυγε. Και έμεινε μόνο με τον κύριο Βογιατζή. Αυτό πάλι το κατόρθωσε ο κύριος Μουριάδης. Μάλιστα. Και λοιπόν, για να λέμε... Ναι. Όλο αυτό που έγινε ήταν ανέντιμο ηθικά. Νόμιμο, ναι, δεν είναι. Ο νόμος το προβλέπει. Ναι, πραγματικά μπορεί ένας ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, δίνει τη δυνατότητα ο νόμος να έχει θέση αντιδημάρχου. Και προσέξτε, επειδή ακούω και κάτι άλλο. Ναι, θα μείνω, λέει, ανεξάρτητος, δεν θα προσχωρήσω στην παράταξη του κυρίου δημάρχου. Ναι, βεβαίως. Γιατί ξέρετε, ο νόμος το απαγορεύει. Mm. Απαγορεύει τον ανεξάρτητο Δημοτικό Συμβούλιο που έφυγε από μία παράταξη να προσχωρήσει στην παράταξη του κυρίου Δημάρχου. Mm. Τυπικά κυρία λοιπόν Ιωσιφίδου, δεν πρόκειται να προσχωρήσει. Στην ουσία όμως είναι, γιατί παίρνει θέση αντιδημάρχου. Εσείς ωστόσο όμως, επαναλαμβάνω εγώ την ερώτηση, τι θα κάνετε τώρα με την Νομική Επιτροπή? Γιατί νομίζω πρέπει να προχωρήσει και αυτό το πράγμα. Τι σκέφτεσαι? Νομίζω ότι τους απάντησα. Η νομική, εγώ προσωπικά, τις λύσεις τους τις έδωσα. Αν είναι ανίκανοι να τις εφαρμόσουν, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Οπότε αποχωρείτε? Φυσικά, καλά, εννοείται ότι αποχωρώ. Φυσικά. Μάλιστα. Αποχωρώ.